Όμω στην Κύπρο μα γυρίστηκε όχι μία που ξέραμε, όχι δύο που ξέραμε, αλλά μπορούν να γυριστούν και πάρα πολλέ άλλε ταινίε. Και θα ασχοληθούμε σήμερα με την ταινία SOS, Survival Sacrifice. Ο κύριος Αλεξάνδρου Λεονταρίτη είναι εδώ κοντά μα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας. Και μας είναι μεγάλη μας χαρά, γιατί και αυτή η ταινία γυρίστηκε με στην Κύπρο. Και έχουμε να πούμε ότι γυρίστηκε και υπήρξαν και διεθνείς αστέρες που συμμετέχουν σε αυτή την ταινία. Να Α, τα αγριβώς. δούμε όλα. Ε, να σας μιλήσω λίγο για την ταινία, Βεβαίως. Πρόκειται για μια διεθνή συμπαραγωγή όπου συμμετείχαν συντελεστέ από διάφορε χώρε. Όπω ε, οι, οι βασικοί συντελεστέ ήταν από την Κύπρο. Είχαμε συνεργασία. Ε, με την Αγγλία, με την Αμερική και με την Ιταλία. όπως ένας από του βασικού παραγωγού, executive producer ήταν ο Λόρι Κούρτσι, ο οποίο έχει στο ενεργητικό του γύρω στι 30 με 40 ταινίε μέχρι στιγμή. Επίση, ένα από τα βασικά ονόματα της ταινία ήταν ο William Μπάλντουιν ο οποίο είναι ένα mm -hmm. από του πιο αναγνωρίσιμου Αμερικάνου ηθοποιού. Είχαμε επίση άλλα νέα ονόματα όπω τη Τζανίν. Κασπάρ, μια νέα ταλαντούχα ηθοποιό η οποία έχει εμφανιστεί σε γνωστέ ξένε ταινίε δράση όπω το Iron Man. Mm -hmm. ε, Επίση, η Μαριάννα Ροσέτ ε, έχει έναν από του βασικού πρωταγωνιστικού ρόλου. Ε, και είναι πολύ σημαντικό ε, ότι και το είδος της ταινία που ήταν περιπέτεια με στοιχεία κομμωδία είναι ένα είδος που δεν έχουμε συνηθίσει έτσι να βλέπουμε συχνά να γυρίζεται στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Ναι, σίγουρα. Σακρι... Είναι «Survival Sacrifice». «Survival ε... or Sacrifice» είναι ο τίτλος, mm -hmm. ακριβώς. Ε, «Επιβίωση ή θυσία». Αφορά την ιστορία ε, δύο γυναικών οι οποίες μετά από ένα ε, πάρτι θα ανέβουν σε ένα αερόστατο. Το αερόστατο ξαφνικά θα χάσει τον έλεγχο και θα βρεθούν πάνω από τον ωκεανό και εκεί ξεκινάει ένα ταξίδι επιβίωση. Μάλιστα. Οπότε έτσι συνεχίζει το κόνσεπτ. Και συμβαίνουν διάφορα. Ε, γιατί επιλέγετε η Κύπρος για το γύρισμα ταινία, Ξέρουμε χίλιους δυο mm -hmm. λόγους, αλλά είναι καλά να τους επαναλαμβάνουμε. Σίγουρα. Ε, καταρχάς, ε, μπορούμε να πούμε ότι το κλίμα που ολόχρονα έχουμε περισσότερο ήλιο είναι κάτι σίγουρα που βοηθά τις παραγωγές. Ε, επίσης, ε, ε, το ότι βρίσκεται κοντά ε, η, η θάλασσα με τοποθεσίες ε, που θα μπορούσε να, να γίνει ένα γύρισμα σε ένα βουνό. Ναι, σωστά. Ε, δηλαδή μέσα σε μία ώρα περίπου μπορείς να από είσαι από το παντού. τρόδος, όσοι <χω> Ακριβώς. Σωστά. Επίσης να επισημάνω ότι ε, η ταινία ε, γυρίστηκε με τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας ε, και με το επενδυτικό πρόγραμμα το... Filming Cyprus, το οποίο βασικά βοηθάει ξένες παραγωγές να, να γυριστούν στην Κύπρο ε, και ο τρόπος με τον οποίο το κάνει είναι με, με, με το πρόγραμμα το Cash Rebate, στο mm -hmm. οποίο ουσιαστικά ε, επιστρέφεται ένα 35% από τις επιλέξιμες δαπάνες που θα γίνουν σε μία παραγωγή. Μάλιστα. Οπότε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δίνει αυτομάτω ένα κίνητρο βεβαίως, σε κάποιου ξένου παραγωγού. Ακριβώ. Αλλά το κίνητρο βεβαίω θα ήταν, δεν ξέρω αν έχει μειωθεί. Παλαιότερα ήταν ένα θέμα η γραφειοκρατία. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να άρχισε να βελτιώνεται, γιατί βλέπουμε η... παραγωγές παραγωγέ πιο εύκολα. Ευκολο... Ακριβώ, ακριβώ. Ευκολότερα από ότι παλιά. Είμαστε σε καλύτερο δρόμο μέχρι Ωραία, Γιατί υπήρχε στιγμής. σοβαρό θέμα. Ε, τώρα Παλαιότερα. έχουν βελτιωθεί τα πράγματα και ο χρόνο τη απάντηση από τη στιγμή που θα γίνει η αίτηση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Προβάλλεται η ταινία, θα προβληθεί. Ναι. Ε, ναι. Η ταινία ξεκίνησε να προβάλλεται στι ε, αίθουσε στην Κύπρο από την περασμένη Πέμπτη ε, και, αν δεν κάνω λάθο, θα συνεχίζει να προβάλλεται και για την επόμενη εβδομάδα. Ε, Επίση, ε, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ένα μέρος ε, των εσόδων της ταινία θα διατεθούν ε, για φιλανθρωπικό σκοπό για ένα αγοράκι που είναι δύο χρονών και έχει. Ατροφία τη σπονδυλικής στήλη, mm -hmm. εντάξει, οπότε είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που, που πήρανε η παραγωγή τη ταινία. Και για να ξέρουν ότι μέρο των χρημάτων που δίνουν στο εισιτήριο θα πάνε για τόσο καλό σκοπό Ακριβώς. τη σημασία, του είναι πολύ σημαντικό που το ε, Και επίση, μια άλλη επιτυχία τη ταινία είναι ότι ε, τον περασμένο Αύγουστο έκλεισε συμφωνία με την Αμερικάνικη εταιρεία Vision Films, η mm -hmm. οποία έχει τα παγκόσμια δικαιώματα. Ε, και ήδη ε, η ταινία έχει ξεκινήσει την πορεία της στο εξωτερικό και στην Αμερική είναι διαθέσιμη ε, στις πλατφόρμες Amazon Prime και σε, και σε κάποιες άλλες ψηφιακές πλατφόρμες ε, και ε, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει και στο, ε, και στο facebook της, της ταινία, το λεγόμενο SOS για να δει περισσότερες πληροφορίες Εγώ, γιατί εγώ θέλω ξέρουσα. να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, καλή επιτυχία, ευχαριστώ πολύ να είστε και εγώ. καλά, να είστε ε... καλά.